Στο Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα εδώ και 50 χρόνια, ζούμε τη συγκίνηση και την περηφάνεια που νιώθουν οι γονείς όταν βλέπουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, να προοδεύουν και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Από τις πρώτες μέρες στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής International Baby College ως τα δημιουργικά χρόνια στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό, όπου μπαίνουν οι βάσεις πάνω στις οποίες χτίζει το παιδί την προσωπικότητα και την αρμονική του εξέλιξη. Από τις ξέγνιαστες και γεμάτες εμπειρίες στιγμές στην παιδική κατασκήνωση Μακεδονία και το θερινό πρόγραμμα Summer School, μέχρι τις υψηλές απαιτήσεις και τις μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, διδάσκουμε με πάθος, αγάπη και υψηλό αίσθημα ευθύνης σε μοντέρνες, άνετες, ασφαλείς και πλήρως εξοπλισμένες υποδομές. Εισάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα μέσα διδασκαλίας. Δημιουργούμε το σύγχρονο σχολείο, το σχολείο του μέλλοντος, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Οι μαθητές μας στο Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης βραβεύονται, κερδίζουν, διακρίνονται, κατακτούν, αξίζουν και τους δίνουμε το πιο μεγάλο μπράβο. Μπράβο στη μεγάλη πλειοψηφία των τελειοφύτων μαθητών του Λυκείου που πέτυχε την εισαγωγή της στις πλέον υψηλόβαθμες σχολές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας. Στο Φραγκίσκο Κουφογιάννη, που τίμησε το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης με πολλές διακρίσεις, χρυσά και αργυρά μετάλλια στη Βαλκανιάδα και Ολυμπιάδα μαθηματικών και στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής και Χημίας. Επιλέχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως ο άριστος μαθητής μεταξύ των άριστων της Ελλάδας για το σχολικό έτος 2005-2006. Αποκλειστικός εκπρόσωπος της χώρας μας στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου MIT των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στο οποίο συμμετείχαν οι 60 καλύτεροι μαθητές από όλο τον κόσμο. Μπράβο στους μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου Βασίλη και Γιάννη Τριάνκο που πήραν το δεύτερο βραβείο στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Στον Πέτρο Φουντά, που έλαβε τον τίτλο Master Instructor, τη Λία Καραμπατέα και τον Αλέξανδρο Μπρέζα, που διακρίθηκαν στον τομέα της πληροφορικής. Στο Σταύρο Αντωνιάδη, που κατάφερε την πανελλήνια πρωτιά στο διαγωνισμό αρχαίων ελληνικών. Μπράβο στη Βικτόρια Ιωαννίδου και τη Σοφία Λαγούδη, που διακρίθηκαν ως βουλευτήνες επικρατείας στον πανελλήνιο διαγωνισμό για τη Βουλή των Εφήβων, ανάμεσα σε 5.400 μαθητές από 1.500 σχολεία. Στους μαθητές Λυκείου Πάρη Τσακαλίδη, Λία Καραμπατέα και Αγγελική Τσιμούρη, που πρότευσαν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς έκθεσης, καθώς και σε όλους τους μαθητές Λυκείου που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων. Ανάμεσά τους και ο μαθητής της Τρίτης Λυκείου, Άγγελος Μιχελέτος, που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην ετήσια σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Μπράβο στους αθλητές μας, Κατερίνα και Αναστάσιο Παυλίδη, που κατέκτησαν πρώτες θέσεις στους Πανελλήνιους Αγώνες Σκάκι, στην Αριστούχο Μαθήτρια Λυκείου Ελευθερία Διαμαντή για την πρώτη πανελλήνια νίκη στο Beach Volley. Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε διεθνή και πανελλήνια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Comenius, στο δίκτυο ASP.NET UNESCO Βιωματικό Εργαστήρι, στο Πανευρωπαϊκό Πανασιατικό Πρόγραμμα Δικτύου AEC.NET, στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Γραπτής Έκθεσης 2005 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Φτώχεια, στον ετήσιο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώση και κατανόηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και του αρχαίου πολιτισμού,
στο διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου για νέους από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Έκτο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, MUN, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2006 και στο Potsdam Band Urach Γερμανίας το 2007. Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας Ευκλείδης, όπου απέσπασαν το τρίτο βραβείο στη 10η Βαλκανική Ολυμπιάδα Νέων στη Μολδαβία και το δεύτερο βραβείο στην 23η Βαλκανική Μαθητική Ολυμπιάδα στην Κύπρο. Τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αστρονομίας στις Βρυξέλλες, καθώς επίσης και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας 2007. Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές μας για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα για την πειραματική έρευνα στο πεδίο της φυσικής υψηλών ενεργειών στο ΣΕΡΝ και την επίσκεψη στο ομώνυμο ερευνητικό κέντρο στην Ελβετία, καθώς και στους μαθητές της ομάδας φυσικής περιβάλλοντος που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό EcoCity και στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος στην Αθήνα το 2006. Έπαινος αξίζει στην ομάδα βόλεϊ αγοριών για την κατάκτηση της 6ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και για τις 5 συνεχόμενες χρονιές που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Στην ομάδα handball αγοριών για τις 2 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και για την κατάκτηση της 9ης θέσης, καθώς και τις 4 συνεχόμενες χρονιές που φέρνει στο σχολείο μας το χρυσό μετάλλιο του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος. Στην ομάδα handball κοριτσιών που κέρδισε το χρυσό στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 2 συνεχόμενες χρονιές. Συγχαρητήρια στους μαθητές καλλιτέχνες του χορού, του θεάτρου, της μουσικής, της ζωγραφικής. Στην Ευρωπαϊκή Χοροδία Ομοίων Φωνών που κατέκτησε την πρώτη θέση στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες του Υπουργείου Παιδείας το 2007. Στη Συμφωνική Ορχήστρα. Στην ομάδα θεάτρου που κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες του Υπουργείου Παιδείας το 2007. Στην ομάδα σύγχρονου χορού, έντεχνης ελληνικής μουσικής και στο παραδοσιακό μουσικοχορευτικό σχήμα του Ελληνικού Κολεγίου. Η διεύθυνση του σχολείου όμως συγχαίρει θερμά και όλους τους καθηγητές του Ελληνικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης που με το ζήλο τους, την εργογραφία και τα πρωτοποριακά του συγγράμματα κάνουν την υπέρβαση στη σχολική διδακτέα ύλη και δίνουν κίνητρα στα παιδιά για να αγαπήσουν τη μελέτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το έργο και οι δράσεις τους, οι εμπειρίες και οι επιτυχίες τους κάνουν πράξη το όραμα της διεύθυνσης του Ελληνικού Κολεγίου και της οικογένειας Φουντά για μια ποιότητα παιδείας που μορφώνει, διαμορφώνει και οδηγεί τις νέες γενιές πάνω στις αρχές για τις οποίες αξίζει να ζούμε. Σήμερα, στο Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, δεσμευόμαστε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν με τον ίδιο ασυγκράτητο ενθουσιασμό για άριστη διδασκαλία και πολλές επιτυχίες.